Από τη μία λοιπόν πλευρά παρακολουθήσατε τις τοποθετήσεις τριών κομμάτων που αποφάσισαν να συνεργαστούν, να ξεπεράσουν τις όποιες αιμονές τους και να ξεμπλοκάρουν μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που χρόνια τώρα έχει ανάγκη ο τόπος. Και από την άλλη πλευρά παρακολουθήσατε τη λυσόδια αντίσταση κομμάτων που αντιπροσωπεύουν το παλιό, προσπαθούν να περισσώσουν το παλιό, εκφράζουν την αντίσταση σε κάθε αλλαγή, την οπισθοδρόμηση και τη χρεοκοπία. Πριν απ' όλα, να πω ότι κανένας μας εδώ μέσα δεν είναι αναμάρτητος και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κουνά το δάχτυλό του στους άλλους. Όλα τα κόμματα έχουν κάνει σοβαρά λάθη στο παρελθόν. Όλα τα κόμματα έχουν ευθύνες που φτάσαμε ως εδώ. Δεν έκανα όλοι τα ίδια λάθη ασφαλώς. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες ευθύνες. Αλλά αναμάρτητος πάντως δεν υπάρχει. Εμείς εξαγγείλαμε μεγάλες πρωτοβουλίες αποκρατικοποιήσεων, όπως έχει συμβεί στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες, όπως συμβαίνει παντού στον κόσμο. Και τι μας απάντησαν? Ότι βάλαμε, λέει, αγγελτήριο πώλησης της Ελλάδας. Αυτός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο πιο φτηνός και χονδροειδής λαϊκισμός. Αυτό που έφερε αυτό ακριβώς που έφερε τη χώρα σε αυτό το κατάντημα είναι αυτή η νοοτροπία που κάποιοι εδώ μέσα ακόμα δεν μπορούν να αποβάλουν. Είναι τάχα ξεπούλημα της Ελλάδας η αξιοποίηση της τεράστιας περιουσίας της για να αποφύγουμε την πτώχευση? Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μίλησα πριν ακόμα από το μνημόνιο του 10. Και από το καλοκαίρι του 10 θέσαμε το θέμα αυτό, όταν η Τρόικα ακόμα δεν το έβλεπε. Και επιμείναμε σε αυτό. Και στην πορεία πίστηκαν και άλλα κόμματα και επόμενες κυβερνήσεις, στις οποίες εμείς δεν συμμετείχαν. Το αποδέχτηκαν. Και προχώρησε η υπόθεση. Και εμείς, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετείχαμε τότε στην κυβέρνηση, το στηρίξαμε. Και σε κάθε ζάπιο που μίλησα παλιότερα, αλλά και προεκλογικά, δεν σταμάτησα να το επαναλαμβάνω. Τι δεν θυμούνται, τι δεν κατάλαβαν? Σήμερα θα κάνουμε όλοι μαζί, με πιο αποφασιστικά βήματα, κάτι που ήδη έχει αρχίσει και στο οποίο υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ μας. Με μόνους να φωνασκούν όσους θέλουν την περιουσία του δημοσίου να παραμένει ανενεργή. Να συνεχίσει δηλαδή να λαιλατείται, να καταπατείται. Να σας απαντήσω και για τις αποκρατικοποιήσεις. Δεν λέμε τίποτα διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει παντού στον κόσμο. Πάρτε για παράδειγμα τα τρένα. Παντού στην Ευρώπη το λειτουργικό μέρος των σιδηροδρόμων έχει αποκρατικοποιηθεί στον έναν ή τον άλλο βαθμό. Αυτό φέρνει επενδύσεις, θέσεις εργασίας. Εδώ οι σιδηρόδρομοι τι κάνουν? Σωρεύουν ελλείμματα κάθε χρόνο και χρέη για το δημόσιο, για να μην μιλήσω για διαφάνειες και για σκάνδαλα. Είχαν το θράσος να μας πούν ακόμα ότι θα ματαιώσουν τις αποκρατικοποίησεις. Δύο πολιτικοί αρχηγοί το είπαν αυτό όταν έρθουν στην εξουσία. Και όταν μας βάλουν και σε φυλακή, στη φυλακή, όσους προχωρήσουμε σε αποκρατικοποίησεις. Δηλαδή μας απειλούν με φυλακή. Ακούστε, κύριε Τσίπρα, αφήστε τα παλιά παχιά λόγια, τις απειλές και το παραμύθι του φόβου που πάτε να σπείρετε στον κόσμο. Αφήστε τους άλλους. Αν είναι εμένα, πρώτον εμένα θα βάλετε στη φυλακή. Έτοιμος είμαι, σας περιμένω, κύριε Τσίπρα. Αφήστε τον άλλο τον κόσμο. Αφήστε τις απειλές. Δεν σηκώνει ούτε η Βουλή απειλές, αλλά ούτε και οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι απειλές. Που ουσιαστικά αυτό κάνετε, τους απειλείτε να μην υπογράφουν τίποτα. Υπάρχουν έξω κάποιοι που θέλουν να απομονώσουν την Ελλάδα. Να τη διώξουν από το ευρώ. Να την τιμωρήσουν παραδειγματικά για να συνετίσουν τις υπόλοιπες χώρες που έχουν προβλήματα. Εμείς ξέρουμε πόσο καταστροφικό θα ήταν αυτό για τη χώρα, αλλά και για την Ευρώπη τελικά. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε να το ματαιώσουμε. Εσείς το βοηθάτε και το αβαντάρετε. Αβανταδόρη του λόμπι της δραχμής. Έχετε γίνει, κύριε Τσίπρα. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητάμε ενότητα. Από διαφορετικές αφετηρίες και με διαφωνίες ακόμα, αλλά ενότητα. Αυτή την εντολή μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Αυτή την εντολή υπηρετούμε. Με πρόγραμμα, με ευθύνη, με αποφασιστικότητα, με ψυχραιμία, με εθνική λογική. Να βγούμε από την κρίση και να μείνουμε στο ευρώ. Και να το κάνουμε ενωμένοι. Με την ψήφο της εμπιστοσύνης σας δεν ζητώ τίποτε παραπάνω. Και τίποτε λιγότερο.
να σεβαστούμε αυτήν την εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ πολύ.